Κύριε Τζομπάνο, καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Για να το εξηγήσουμε λίγο. Είπαμε δεν κρατιέστε ρε παιδιά, αλλά εδώ τι συμβαίνει τώρα και αν αυτό που γίνεται πραγματικά είναι παράνομο. Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο παράνομο, γιατί ο κόσμος όπως καταλαβαίνετε έχει σκάσει τόσο έχει καιρό. Έχει σκάσει Δημήτρη μου, αλλά τι να κάνω εγώ τώρα, 2 η ώρα δεν λέει η ανακοίνωση. Ναι, 2 η ώρα λέει, αλλά αν κοιτάξτε κάθε χρόνο το ίδιο γίνεται. Α, είναι θυμικό δίκαιο. Έτσι ακριβώς, από ξημερώματα πριν ανοίξει καν. Τι ξημερώματα, εδώ μας λένε και από χθες το βράδυ ψάχνουν. Από χθες τα μεσάνυχτα. Εντάξει. Ξημερώματα. Ο καθένας κάνει όπως καταλαβαίνει. Ναι, δεν νομίζω ότι αυτό είναι το βασικότερο που ώστε να πεις ότι γίνεται κάποιο έγκλημα. Όχι, αλλά αν πήγαινε η αστυνομία σήμερα, να το θέσουμε έτσι. Αν πήγαινε η αστυνομία. Αν πήγαινε η αστυνομία, ναι, είναι παράνομη, κανονικά απογορεύεται το ψάρεμα. Θα μπορούσε να τους κάνει μια σύσταση, να τα μαζέψουν και να φύγουν. Ή να τα βγάλουν τα καλάμια έξω και να περιμένουν κάποια στιγμή που θα ανοίξει η λίμνη για να τα ξαναρίξουν. Μάλιστα. Τώρα. Υπάρχουν οι εραστέχνες, υπάρχουν και οι επαγγελματίες, Δημήτρη. Υπάρχουν και από τους εραστέχνες αυτοί που είναι εντελώς εραστέχνες. Δηλαδή, υπάρχουν οι άνθρωποι, και νομίζω και εσύ το κάνεις, όταν πιάνεις μεγάλα ψάρια, τα ξαναρίχνεις πάλι μέσα στη λίμνη. Ναι. Οι περισσότεροι πλέον το κάνουν αυτό και είναι πολύ καλό. Οι περισσότεροι εννοείς από τους εραστέχνες. Εραστέχνες, εντάξει. Ο επαγγελματίας είναι η δουλειά του, δεν μπορεί να το κάνει. Είναι βιοποριστικός ο λόγος, δεν μπορεί εννοείται να τα αφήσει. Ξυπακούεται όμως ότι πρέπει να αφήνει τα μικρά τα ψάρια για να τα πάρει του χρόνου πολύ μεγαλύτερα. Πολύ μεγαλύτερα. Βέβαια, εσύ αφήνεις το μεγάλο ψάρι, το πιάνει όμως ο επαγγελματίας. Το ίδιο πράγμα δεν είναι. Απ' την άλλη. Εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Εγώ, από τη μεριά μου, εγώ θα το ρίξω το ψάρι όσα κιλά και να είναι. Και 20 κιλά να είναι και 30 θα κιλά να είναι. Θα το ρίξεις πάλι με στη λίμνη. Το μεγαλύτερο που έχεις πιάσει, Δημήτρη, ποιο είναι. Εδώ στην πόλη της Καστοριάς 17 κιλά. 17 κιλά είναι το μεγαλύτερο. Τι ήταν, ναι. Τι ήταν. Ορίστε. Τι ψάρι ήταν. Για γρυβάδι. Για γρυβάδι, Κυπρίνος. Μάλιστα. Πώς πάμε λοιπόν, γιατί για τα γρυβάδια που είναι το νοστιμότερο νομίζω ψάρι της λίμνης, αν δεν κάνω λάθος ή όχι. Εντάξει, είναι ένα από τα νοστιμότερα ψάρια. Ποιο είναι το άλλο νόστιμο. Έχει, τα πρικιά είναι πολύ νόστιμα, οι τούρνες είναι νόστιμα. Α. Γενικά όλα τα ψάρια έχουν την πώς δεν μπορώ να φάω ψάρι, φοβάμαι με τα αγκάθια συνέχεια. Γιατί? Φοβάμαι τα αγκάθια, δεν μπορώ. Εντάξει, τώρα τι φοβάσαι τα αγκάθια, γιατί τα θαλασσινά δεν έχουν αγκάθια. Τα φοβάμαι, τι να κάνω. Ποια δεν έχουν αγκάθια, είπες? Τα θαλασσινά δεν έχουν αγκάθια, όλα έχουν αγκάθια. Ούτε αυτά τα τρώω, μην νομίζεις. Το ίδιο πράγμα είναι. Εντάξει. Έχουμε όμως ψάρια, Δημήτρη, ωραία. Ήμασταν στην απαγόρευση γιατί λέγαμε, θυμάσαι και πριν, όταν κλείσαμε την λίμνη, να αναπαραχθούν τα ψάρια. Πάρα πολύ ωραία. Πώς πήγε αυτή η περίοδος, για να τη δούμε λίγο. Κοιτάξτε να δείτε, πώς πήγε αυτή η περίοδος. Όλοι κλεισμένοι στα σπίτια, όταν ήταν η καραντίνα, κανένας δεν ψάρευε. Επαγγελματίες, βέβαια, μέχρι το διάστημα που τους είχε δώσει δικαίωμα η περιφέρεια, ήταν ανοιχτή η λίμνη, ψάρευσαν. Βγάζαν το μεροκάματό τους. Εμείς δυστυχώς από νωρίς ήμασταν έξω από τη λίμνη. Ναι. Και γι' αυτό εκεί είναι ένας λόγος που πήγαμε νωρίς σήμερα το πρωί για ψάρεμα. Δεν αντέχατε λοιπόν άλλο και βγήκε όλο. Πόσος κόσμος πιστεύεις ότι από το πρωί βγήκε να. Δηλαδή, πώς είστε που έχετε αυτό το χόμπι εδώ στην πόλη? Δεν θα έλεγα πολύ. Ναι. Βέβαια, βλέπω βάρκες μέσα στη λίμνη που αυτό σημαίνει ότι οι επαγγελματίες έχουν μπει ήδη. Πολύ πιθανόν και από χτες να έχουν ρίξει δίχτυα και από χτες το βράδυ, ναι. Σας το είπα και νωρίτερα ότι κάθε χρόνο αυτό γίνεται. Μπαίνουν μία μέρα δίκαιο, νωρίτερα, ρίχνουν τα δίχτυα τους. Και την άλλη μέρα κανονικά που ανοίγει η λίμνη, αυτοί βγαίνουν και έχουν την πραμάτια τους και πηγαίνουν και πουλάνε. Έτσι, μπράβο. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Πιστεύεις ότι πήγε καλά, είναι ένα παραγωγή? Θα έχουμε ψάρια. Θα έλεγα όντως ότι πήγε καλά, αν και σήμερα έμαθα ότι πάλι ακόμα και σήμερα είχαμε μία αναπαραγωγή. Ναι. Στην νότια πλευρά της λίμνης. Που αυτό σημαίνει ότι είναι καλά τα πράγματα και θα έχουμε αρκετά ψάρια. Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέχουμε από εδώ και πέρα, γιατί είναι ο καιρός υπέροχος, το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Στο γύρο της λίμνης βλέπουμε παντού εραστέχνες να ψαρεύουν, όπως επίσης και στην περιοχή της Κύκνων, και όχι μόνο, και από τη βόρεια πλευρά. Τι πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου, Δημήτρη? Κοιτάξτε να δείτε, κατά νου να έχουμε, όσον αφορά αν εννοείται τον κορονοϊό, θέλει μεγάλη προσοχή. Να μην ξαναεπανέλθουμε στα προηγούμενα. Ναι. Γιατί ακούμε κάθε μέρα και καινούργια κρούσματα. Ναι, παλιά πηγαίναμε παρέες.
Εντάξει, έτσι πηγαίναμε παρέες. Κοιτάξτε να δείτε, όταν πηγαίνετε με μια παρέα και ξέρετε με ποιους πηγαίνετε, εννοείται ότι γνωρίζετε πάνω κάτω τι δραστηριότητες έχουν, με ποιους συναναστρέφονται και ξέρουν. Πιστεύεις όμως τώρα να... θα τηρούμε λίγο τις αποστάσεις ο ένας ψαράς με τον άλλον κτλ. Κοιτάξτε να δείτε, το ψάρεμα δεν είναι να είσαι κοντινή, σε κοντινή απόσταση ακριβώς. Με τον άλλον. Πάντοτε οι ψαράδες έχουν μια απόσταση. Μπράβο, τους. Ναι, σωστά. Βέβαια. Βέβαια, υπάρχουν και ψαράδες που έχουν αυτά τα. Πώς τα λένε, έχουν ένα μηχανισμό, Δημήτρη, βοήθησε με λίγο. Που έχουν μέσα 5-6-10 καλαμιά. Που τα βάζουν έτσι. Όχι 5-6, έως 4 καλαμιά. Έως 4. Πώς γίνεται είναι αυτό. Είναι μια βάση που βάζει πάνω τα καλάμια. Κοιτάξτε να δείτε όταν είναι. Αυτό επιτρέπεται. Βεβαίως. Α, επιτρέπεται αυτό, μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά το αν επιτρέπεται ή όχι, είπαμε με ένα καλάμι, με συγχωρείτε, όσα καλάμια μπορείς να έχεις τη δυνατότητα και θέλεις μπορείς να ρίξεις, αλλά πρέπει να έχει ένα αγκίστρι. Δεν πρέπει να έχει παραπάνω από ένα αγκίστρι. Κάτσε μισό λεπτό. Αυτά τα 4 παραπάνω. Καλάμια τώρα έχουν ένα αγκίστρι. Βεβαίως. Ένα το ένα. Ένα το ένα, ναι. Ναι, ναι. Α, υπάρχει, δηλαδή υπάρχουν και καλάμια που έχουν περισσότερα το ενός αγκίστρι. Εντάξει, μπορείτε εσείς να, αν θέλετε, να βάλετε και 5 και 10 αγκίστρια σε ένα καλάμι, έτσι. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Εντάξει, αυτό θεωρείται παραγάδι. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι αυτό κανονικά, βάσει νόμου, απογορεύεται. Ναι. Αν και αυτοί οι νόμοι σας έχω πει είναι τόσο. Ναι, ποιος θα δει τώρα. Παλαιοί πλέον που πρέπει να αλλάξουν κάποια στιγμή. Μισό λεπτό. Το παραγάδι απαγορεύεται. Ναι, απαγορεύεται, μιλάμε πάντοτε για τους ερωτές. Ποιος το ελέγχει αυτό? Δυστυχώς αυτή τη στιγμή κανένας. Κανένας. Άρα επιτρέπεται. Μάλιστα. Κατάλαβα. Όλα απαγορεύονται και όλα επιτρέπονται, δυστυχώς. Με τους νόμους που έχουμε. Δημήτρη, κάπου σε χάνω. Χάσαμε. Ορίστε. Α, κάπου νόμιζα ότι σε χάσαμε. Αλλά είσαι όχι, εντάξει. Όχι. Λοιπόν, η λίμνη μας καθαρή, τα νερά πώς τα βλέπεις? Μια χαρά. Πολύ χόρτο βέβαια, αλλά μια χαρά. Το χόρτο για το οποίο πρέπει να δούμε και θα το δούμε ίσως αμέσως μετά το διάλειμμα, μια και πήγαμε στο κομμάτι λίμνη, με αφορμή επαναλαμβάνω, που υποτίθεται σε 2 ώρες από τώρα ανοίγει η λίμνη, που υποτίθεται ότι ανοίγει σε 2 ώρες, έρχονται και αγώνες, έρχεται, θα δούμε τι γίνεται και με τον ναυτικό όμιλο, θα δούμε τι γίνεται και με τις διοργανώσεις, με το μηχάνημα που θα κόψει τα χόρτα. Ποιο μηχάνημα θα κόψει τα χόρτα? Εντάξει, τι θα γίνει με τον κοπηλατικό στίβο? Όλα αυτά έχω είναι μάθει ήδη ότι ο Δήμος έχει ενεργήσει σε αυτό το κομμάτι. Έχει μεριμνήσει ήδη, φτιάχνει το παλιό του μηχάνημα. Τώρα για το καινούριο δεν ξέρω να σας μιλήσω. Το καινούριο αλλά... πότε θα δουλέψει όμως? Αυτό μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Σαββόπουλο. Να σας δώσει πληροφορίες. Είχαν παρουσιαστεί κάποια προβλήματα στην αρχή του μηχανήματος. Αν θα άκουβε τα χόρτα ή όχι, κάπου τα μασούσε νομίζω κτλ. Δεν τα άκουβε. Ναι. Είχε γίνει κάποια... Είχαν γίνει κάποιες διορθώσεις, δεν ξέρω αν είναι έτοιμο. Ή θα χρησιμοποιηθεί για κόψιμο χόρτων το καινούριο μηχάνημα. Ή αν θα πάμε είμαι σίγουρος στο πάντως παλιό, ότι στο παλιό το μηχάνημα θα το πάμε στο παλιό το δοκιμασμένο του Συλλόγου Φίλοι Περιβάλλοντος που είχαν δωρήσει τότε στο Δήμο. Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν. Καλά. Τι ευχόμαστε στους ψαράδες, τι ευχόμαστε? Τίποτα στα αγκίστρια τους. Πώς? Γυμνά τα αγκίστρια τους. Τίποτα. Αυτό ευχόμαστε. Γυμνά τα αγκίστρια τους. Αυτό ευχόμαστε, βεβαίως. Λοιπόν. Ποτέ καλό ψάρεμα. Λοιπόν. παράξενο που τα ακούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά, κοιτάξτε, αυτά είναι ο νόμος των ερασιτεχνών. Έτσι, έτσι. Αυτά είναι, δηλαδή σας το λένε έτσι γιατί, για να μην σας ματιάσουν. Έτσι ακριβώς. Μπήκε στο νόημα. Λοιπόν, άκουσες Έλενα, το πρόσεξες? Πρόσεξε. Πώς το είπες αυτό, Δημήτρη, πώς το ευχόμαστε? Να μην έχουν τίποτα τα αγκίστρια. Να μην έχουν τίποτα τα αγκίστρια. Γυμνά τα αγκίστρια τους. Γυμνά τα αγκίστρια, για να μην τους ματιάζουν, κατάλαβες? Ναι. Άρε, παιδιά. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα.